Στον ύπνο έπιασε τους Ηρακλιώτες η σεισμική δόνηση εντάσεως 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 7:01 πρώτο λεπτό το πρωί στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην Ισοντία. Το επίκεντρο της δόνησης βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο και είναι 18 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά του Ηρακλείου. Κράτημα δευτερολέπτων. Λίγο. Φοβηθήκατε. Λιγάκι. Όσο κενάνε, όποιος κενάνε, πόσο μάλλον εμείς οι μεγάλοι. Μόλις είχα ξυπνήσει και ήμουν στο κρεβάτι. Αλλά όχι, γιατί είμαι πάνω στα ράτσα, οπότε λέω δεν θα πάθω τίποτα. Αν και ασθενής, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός, καθώς οι σεισμογράφοι τον εντόπισαν σε μικρό εστιακό βάθος. Πρόκειται για μια επιφανειακή δόνηση, με χαμηλό δηλαδή εστιακό βάθος, ήταν κοντά στο Ηράκλειο και αυτό και φαντάζομαι ότι έγινε αισθητή και στον κόσμο, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Τον καταλάβατε, παρόλο που εντάξει δεν ήταν πολύ. Χαρακτηρίζεται ως ασθενής. Δεν υπάρχει κάποια άλλη δραστηριότητα αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Φαίνεται ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ανακουνήθηκε το σπίτι? Αρκετά. Στο κρεβάτι. Δεν πανικοβληθήκατε όμως? Όχι, γιατί λίγο πολύ έχουμε συνηθίσει στους σεισμούς στο Ηράκλειο. Φοβήθηκα, αλλά ευτυχώς ήταν πολύ, πολύ μικρός, ναι, και μικρή διαρκεία. Ευτυχώς. Η Κατερίνα Ορφανογεννάκη, σεισμολόγος με καταγωγή από το Λασίθι, εξήγησε και το λόγο για τον οποίο πολλοί άκουσαν τον εκοφαντικό θόρυβο λίγο πριν νιώσουν τη γη να σύεται. Οφείλεται στο σπάσιμο των πετρωμάτων ουσιαστικά. Μάλιστα. Οπότε αν είναι κοντά, γι' αυτό και πολλές φορές ακούγεται και ο θόρυβος. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό δηλαδή, είναι φυσιολογικό για το φαινόμενο. Άκουσα το σεισμό, δεν κρατούσε για πολύ η ώρα, αλλά εντάξει. Σύμφωνα πάντως με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η ένταση του σεισμού ήταν 4,2 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, με εστιακό βάθος μόλις στα 5 χιλιόμετρα και επίκεντρο 17 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του Ηρακλείου.